Εσύ έχεις και μια επιτιδιότητα έτσι, ε. Δηλαδή κάνεις και αυτά τα καλαθάκια εδώ. Ναι. Για φέρτα κατά εδώ να ειδημητήσω. Αυτά γίνονται τον Απρίλιο μήνα και τον Μάη. Α, ξέρω γιατί. Επειδή είναι μαλακό. Είναι μαλακό, είναι χλωρό, είναι χλωρή η μνή, ναι, φλούδα, ναι, έτσι, από τσερμουντζέλα είναι τι λέμε εμείς. Πώς τη λέτε? Τσερμουντζέλα, αλλού τη λένε χρυσή. Από πού την κόβεις αυτή, από πού την κόβεις? Από λουμάτια ξύλα κόβουμε αυτό και από λέει λουμάτια. Ένα μετρό και τα σκίζουμε και βγάζουμε τα πλέγματα. Αυτά τώρα, για φτιάξε να δούμε λιγάκι πώς... Ναι, πρώτα φτιάχνουμε τα φεγγάρια. Βέβαια, η βάση. Η βάση. Πάνω κάτω. Και μετά βάλουμε τα στιμονάρια. Φεγγάρια είναι αυτά, ε, εδώ. Ναι, ναι, φεγγάρια είναι αυτά. Ναι. Στιμονάρια και τα άλλα είναι πλέγματα. Ναι. Σε αυτά μαζεύουμε στα φύλλα. Σίκα. Καλά, για σίκα καλό είναι. Για σταφύλια πιο μεγάλα όμως, ε. Ναι, είναι, έκανα αναλόγως. Μικρότερα, μεγαλύτερα μέγεθος. Mm. Και τα χρησιμοποίησαν και τα παιδιά για λάζερο. Τον αλλάζεις τον τόπο σου με άλλον τόπο? Όχι. Δεν τον αλλάζω. Εκεί που γεννήθηκα πονιέται ο τόπος. Πήγαμε και ταξίδι, εδώ ήρθαμε πάλι. Γιατί εδώ γεννηθήκαμε, σπέραμε καλαμπόκια, σιτάρια, από εκεί ζούμανε. Τώρα πάθιασε ο τόπος. Έφυγε ο κόσμος. Έφυγε ο κόσμος, πάνε στο εξωτερικό. Άλλη Αθήνα, Γερμανία, Ελβετία, Αυστραλία, έφυγε ο κόσμος. Έφυγε ότι και η πολιτεία δεν έδειξε κάποια κίνητρα για τούτον τον τόπο, για να σταματήσει ο λαός, να έχει κάποια εργασία. Αλήθεια, στα όνειρά σου σκέφτεσαι ότι μπορεί ξανά ο τόπος να αποκτήσει ζωή? Ναι, για να είναι ένα εργοστάσιο κάπου, εδώ κοντά, να ασχολούνταν εργάτες, εργατικό δυναμικό, για να είχε δουλειά και ο καφετζής και το εστιατόριο, όλοι θα είχαν δουλειά και ο εργάτης θα είχε και ο τόπος θα καλλιεργούσε άλλο στο χωράφι του, θα φύτευε δέντρα περισσότερα, την πατάτα του, τον κήπο του. Τώρα βέβαια έφυγε ο κόσμος, πάνε Γερμανία, Ελβετία, τα παρατήσανε εδώ. Βέβαια είναι ένα στενόχωρο πράγμα αυτό.